Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Όταν πριν από πολύ καιρό ξεκίνησα τον ευρωπαϊκό μου βίο, ήμασταν 10 κράτη μέλη. Και αυτό ήταν τον Δεκέμβριο του 1982. Το 10ο κράτος μέλος μόλις είχε μπει ένα χρόνο πριν στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Μιλώ για την Ελλάδα και ήμουν ευτυχής εκείνη την εποχή, επειδή η Ελλάδα ολοκλήρωσε με την εισδοχή της αυτό που τότε ακόμα ονομαζόταν Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Και αυτό, μετά τα λόγια του Βαλερί Ζισκάρ Ντεστάν, δεν ήθελε κανείς να υπάρξει στην πορεία της Ευρώπης μία ακόμα διαίρεση. Σήμερα λοιπόν είμαστε 28 κράτη-μέλη, όπου μετά από τόσες θυσίες και μαρτύρια και προσπάθειες κατάφεραν να συμφιλιώσουν την ιστορία και τη γεωγραφία της Ευρώπης. Αυτά λοιπόν τα κράτη-μέλη, τα 28, μπόρεσαν επίσης στο πλαίσιο των 19 να σχηματίσουν την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Και στο πλαίσιο της προοπτικής που έχω, θεωρώ ότι στο μέλλον θα υπάρξουν κι άλλα. Αυτή λοιπόν η πορεία ενέχει συμβιβασμούς και συμφιλίωση. Σημαίνει ότι εκατέρωθεν χρειάζεται να υπάρχει κατανόηση. Αυτός ήταν ο μεγάλος σκοπός της ζωής μου. Μία Ευρώπη δηλαδή, η οποία θέλει να είναι ο χώρος επιδίωξης με υπομονή των κοινών συμφερόντων και όχι ένα θέατρο αντιπαραθέσεων μεταξύ εθνικών συμφερόντων, όσο δικαιολογημένα και αν είναι αυτά, σε ένα πλαίσιο εθνικής και εξατομικευμένης προοπτικής. Μια Ευρώπη λοιπόν η οποία είναι ο χώρος σύγκλησης πολιτικών ενδιαφερόντων και όχι ο χώρος αντιπαραθέσεων και εχθρότητων. Η Ευρώπη δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά μόνο αν μέσω του διαλόγου, του ενάρετου διαλόγου, μπορεί να διευθετήσει τις διαφορές της και με σεβασμό έναντι όλων των δράσεων υπέρ του συνόλου. Στην Ευρώπη καμία δημοκρατία δεν αξίζει περισσότερο από κάποια άλλη. Και στη ζώνη του ευρώ υπάρχουν 19 δημοκρατίες, όχι μία έναντι 18, ούτε 18 απέναντι στη μία. Για κάθε μία από αυτές τις δημοκρατίες υπάρχει μία ψήφος, ένας λαός είναι ένας λαός και ο πολίτης σε ατομικό επίπεδο είναι ένας πολίτης. Δεν πρόκειται για ένα παιχνίδι πόκερ. Δεν θα υπάρχει ένας που κερδίζει και ένας που χάνει. Είτε θα είμαστε όλοι κερδισμένοι, είτε θα είμαστε όλοι χαμένοι. Έτσι λοιπόν είμαι βαθύτατα στενοχωρεμένος και απογοητευμένος από το θέαμα που μετέδωσε η Ευρώπη το περασμένο Σάββατο. Μέσα σε μία νύχτα η ευρωπαϊκή συνείδηση υπέστη ένα χτύπημα. Η καλή θέληση εξανεμίστηκε, κάποιες φορές οι εγωισμοί και κάποιες φορές λαϊκίστικα παιχνίδια πήραν το πάνω χέρι. Μετά από όλες τις προσπάθειες που κατέβαλα, μετά από όλες τις προσπάθειες της Κομισιόν αλλά και των άλλων θεσμών, αισθάνομαι κάπως προδομένος, διότι δεν ελήφθησαν αρκετά υπόψη οι προσωπικές μου προσπάθειες, όπως και οι προσπάθειες των άλλων, οι οποίες κατεβλήθησαν σε μακρύ χρονικό διάστημα. Υπήρξε πολύς θόρυβος και οργή. Και αυτό σκέπασε τη φωνή όλων όσων εργάζονταν
νυχθημερών και πραγματικά εδώ δεν είμαι υπερβολικός. Έχω μεγάλη εκτίμηση για τους συνεργάτες μου, οι οποίοι κατέβαλαν τόσο μεγάλη προσπάθεια για αυτήν την Ενωμένη Ευρώπη. Αυτή η δραματοποίηση της ασυμφωνίας πήρε πάνω χέρι, αντί να υπάρχει μια συμφωνία προς όφελος όλων. Και αυτό ξεκίνησε από τους ίδιους τους Έλληνες. Άκουσα να γίνεται λόγος για τελεσίγραφο, για συμφωνία take it or leave it, ή δεχτείτε το ή τίποτα. Μιλήσανε για εκβιασμό. Μα ποιος δρά κατά αυτόν τον τρόπο? Ποιος δρά κατά αυτόν τον τρόπο? Από πού προέρχονται οι προσβολές, οι απειλές, τα αμφίσιμα λόγια, οι προτάσεις οι οποίες δεν ολοκληρώνονται? Την Παρασκευή επίσης, μετά από τόσους μήνες διαβουλεύσεων και συζητήσεων, για ακόμα μια φορά ήμασταν αποφασισμένοι και με υπομονή γύρω από μια τράπεζα συζητήσεων για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Μονομερός όμως αυτό διεράγει από την ανακοίνωση αυτού του δημοψηφίσματος σε ό,τι αφορά το όχι απέναντι σε μια συμφωνία, λέγοντας ότι δεν είχαμε πει όλη την αλήθεια. Έλεγα ότι μία δημοκρατία έναντι 18 δεν είναι μία στάση, μία συμπεριφορά που προσήκει στο μεγάλο έθνος των Ελλήνων. Κανένας λοιπόν Ευρωπαίος πολίτης και κυρίως κανένας πολίτης Έλληνας δεν αξίζει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν τώρα την επόμενη Κυριακή καλούνται στην κάλπη οι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι θα πρέπει να δουν καθαρά ποιο είναι το διακύβευμα. Έκανα τα πάντα και όλοι και άλλοι προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα και δεν μας αξίζει όλη αυτή η επικριτική στάση. Δεν μας αξίζει αυτή η επικριτική στάση ούτε σε μένα, ούτε στον πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Dijsselbloem, ο οποίος πραγματικά προσπάθησε τα μέγιστα τις προηγούμενες εβδομάδες προκειμένου να υπάρξει μια συμφωνία στο πλαίσιο της συνεργασίας και με το Eurogroup και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι εμπνεόμασταν από την ίδια επιθυμία να εξευρεθεί μια συμφωνία. Ποιο είναι εδώ το διακύβευμα? Είναι η ουσία της αρχής της αλληλεγγύης και της ευθύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες πέρασαν πολύ δύσκολους καιρούς. Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Κύπρος, η Λετωνία, για να κατονομάσω μόνο αυτές τις λίγες χώρες. Όλες οι κυβερνήσεις πήραν πολύ δύσκολες αποφάσεις. Κάποιες εξ αυτών έχει ξεχαστεί, διότι πλήρωσαν πολύ ακριβό τίμημα για την αλληλεγγύη και για την χρηματοοικονομική στήριξη απέναντι στις ευάλωτες χώρες. Αυτό θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητα, η ευθύνη έναντι το ατομικό επίπεδο, δηλαδή οι χώρες πάνω από τα κόμματα. Όπως είχε πει και ένας ως πρώην πρόεδρος του Eurogroup, έχω δει από πρώτο χέρι τις δυσκολίες για αυτές τις χώρες σε ό,τι αφορά την προσπάθεια για να ξεπεραστεί η κρίση μέσα σε όλες αυτές τις κοινωνικές δυσκολίες. Όμως σε αυτές τις χώρες οι πολιτικοί ηγέτες έδειξαν ευθύνη και πήραν τις αναγκαίες αποφάσεις, οι οποίες τώρα προφανώς έχουν αποδώσει καρπούς. Κατά κάποιον τρόπο ο ελληνικός λαός βρίσκεται πολύ κοντά σε μένα. Είναι πολύ προσφυλής σε μένα. Προσπάθησα ξανά και ξανά και το έχω αποδείξει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια ότι βρίσκομαι στο πλευρό του ελληνικού λαού, τον οποίο και εμπιστεύομαι. Ξέρω πραγματικά τις θυσίες που έχουν περάσει και πάντα έλεγα ότι θα πρέπει
να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στην κοινωνική διάσταση και κοινωνική δικαιοσύνη των προγραμμάτων μας. Τους τελευταίους μήνες έχω εμπλακεί προσωπικά σε όλη την διαδικασία των διαπραγματεύσεων, κάποιες φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας και άλλες φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για εμένα ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι όψιον επιλογή η έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Αλλά πάντα έλεγα στους Έλληνες φίλους μου ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη δεν είναι μια επιλογή. Δεν θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι στο τέλος της διαδικασίας θα μπορέσω εγώ απέναντι σε όλους να προτείνω την τελική λύση και την τελική απάντηση απέναντι στους όλους, στους άλλους υπόλοιπους, απέναντι σε αυτό το οποίο έχει περιγραφεί ως ένα καθαρά ελληνικό πρόβλημα. Έχω διερευνήσει όλες τις δυνατότητες προκειμένου να βρω μια λύση, μια συμφωνία με τις ελληνικές αρχές. Πρώτον και πάνω απ' όλα προς το συμφέρον του ελληνικού λαού. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ταυτόχρονα προσπαθούσα να υπάρχουν οι συνθήκες για να υπάρχει μια ομοφωνία με όλες τις άλλες 18 δημοκρατίες, οι οποίες δανείζουν δισεκατομμύρια από τα χρήματα των φορολογουμένων τους προς την Ελλάδα. Από τη δική μας πλευρά, αυτές οι διαπραγματεύσεις πάντα ήταν προς ένα ευρωπαϊκό πνεύμα, στη βάση κανόνων και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και ποτέ δεν είχε υπάρξει τελεσίγραφο ή μια προσέγγιση take it or leave it. Πάντα η ανησυχία μας, και εξακολουθεί να είναι αυτό, είναι να βοηθήσουμε και να υπάρχει μια ισορροπημένη και δίκαιη λύση και συμφωνία. Έκανα τα πάντα όσα ήταν δυνατόν να συμβούν για να διευκολύνω μια συμφωνία και σε επίπεδο διαδικασίας και σε επίπεδο ουσίας. Ως προς την διαδικασία, προσαρμόσαμε τις μεθόδους εργασίας στις επιθυμίες ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό δεν θα πρέπει να το ξεχνά κανείς, διότι δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί. Δεν έγιναν συνομιλίες στην Αθήνα. Αντί για την επωνομαζόμενη Τρόικα, θεσπίστηκε το Brussels Group. Συνεχίσαμε λοιπόν τις συνομιλίες εν ώψη των νέων αλλαγών σε ό,τι αφορά τη διαπραγματευτική ομάδα της Ελλάδας. Εγώ μαζί με τον Γερούν Ντάισελμπλουμ προσπαθήσαμε να έχουμε σε πιο πολιτικό επίπεδο τις συνομιλίες, όπως ήταν η επιθυμία των ελληνικών αρχών. Αυτό βεβαίως καταλαβαίνετε ότι είχε επίπτωση σε τεχνοκρατικό επίπεδο. Είχαμε ξανά και ξανά συνομιλίες στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο μεταξύ εμού, διότι εξελέγει μετά την προεκλογική εξεταρτία στις ευρωεκλογές, εξελέγει στη θέση αυτή, όπως και ο κ. Ντάισελμπλουμ, επικεφαλής του Eurogroup. Όλες λοιπόν οι διαπραγματεύσεις, όλες οι συζητήσεις έγιναν σε αυτό το επίπεδο, χωρίς να αφήνουμε μόνο τους τεχνοκράτες σε σκοτεινά δωμάτια. Ήταν λοιπόν πολιτική συζήτηση, όπως δεν είχε προϋπάρξει στο παρελθόν. Η ομάδα μου και εγώ προσωπικά ποτέ δεν δείξαμε ελλειπή αποφασιστικότητα ή υπομονή προκειμένου να περιμένουμε τις προτάσεις των Ελλήνων. Αυτό επίσης είναι απόδειξη της θέλησής μας και της ευελιξίας μας προκειμένου να υπάρξει ένας συμβιβασμός και για μία ικανοποίηση. Αυτό σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά τώρα την ουσία και το περιεχόμενο, να σας υπενθυμίσω ότι καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες ούτως ώστε να υπάρχουν μέτρα με κοινωνικό πρόσημο που να προάγουν την ανάπτυξη αλλά και την δημοσιονομική εξυγίανση, λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα της ελληνικής κυβέρνησης. Βεβαίως, πρόκειται για ένα πακέτο, για μια δέσμη η οποία είναι απαιτητική και ολοκληρωμένη. Είναι όμως μια δίκαια δέσμη μέτρων και υπενθυμίζω ότι χρειάστηκαν εβδομάδες και μήνες συζητήσεων και διαπραγματεύσεων. Να διευκρινίσω κάποια πράγματα. Κανείς δεν επιτρέπεται να δίνει την εντύπωση ότι υπάρχουν περικοπές στους μισθούς, στις συντάξεις σε αυτό το πακέτο. Δεν υπάρχουν αυτά. Όχι περικοπές συντάξεων, επαναλαμβάνω, σε αυτό το πακέτο. Στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα πακέτο το οποίο δημιουργεί περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και
ενισχύει την δημόσια διοίκηση σε επίπεδο διαφάνειας και εκμοντερνισμού. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι σε πολλές περιπτώσεις εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κληθήκαμε να είμαστε εμείς οι οποίοι επιμέναμε περισσότερο σε περισσότερα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο και θα ήθελα αυτή η ατζέντα να προαχθεί από την ελληνική κυβέρνηση σε αυτήν την εκστρατεία. Να το διευκρινίσω. Δεν πρόκειται για μια δέσμη μέτρων αυστηρότητας χωρίς νόημα. Βεβαίως, κάποια από τα μέτρα θα απονέσουν στο βραχυπρόθεσμο διάστημα. Όμως, αυτή η δέσμη μέτρων ξεπερνά το δημοσιονομικό κομμάτι και προτείνει έναν δρόμο για το μέλλον. Επιπλέον, μειώνει τους δημοσιονομικούς στόχους το πακέτο αυτό και δίνει περισσότερο χρόνο στην ελληνική κυβέρνηση να τους πετύχει. Σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία, μιλάμε για περισσότερο από 12 εκατομμύρια τα οποία απαιτούνται από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά σε προς τα κάτω. Άρα λοιπόν έχει μειωθεί αυτό που απαιτείται από την ελληνική κυβέρνηση. Όλα αυτά τα έχουμε συζητήσει πολύ έντονα μεταξύ της Ελλάδας και των τριών θεσμών τους τελευταίους μήνες. Όμως η δημοσιονομική εξυγίανση σημαίνει ότι θα πρέπει να βρίσκονται σε έλεγχο τα δημόσια οικονομικά, ενώ ταυτόχρονα να ενισχύεται η προοπτική για εργασία και ανάπτυξη. Έτσι λοιπόν πολλά κράτη-μέλη έχουν πολύ πιο υψηλούς δημοσιονομικούς στόχους παρά το γεγονός ότι έχουν χαμηλότερα επίπεδα δημοσίου χρέους. Όπως είπα λοιπόν, δεν υπάρχουν περικοπές μισθών σε αυτό το πακέτο. Αυτό ποτέ δεν ήταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό που είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι μία πρόταση για τον εξυγχρονισμό του μισθολογίου του δημόσιου τομέα και για τον ιδιωτικό τομέα. Συμφωνήσαμε να αξιολογήσουμε και να αναθεωρήσουμε τη διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Το μόνο αίτημά μας ήταν να γίνεται αυτό σε ευθυγράμμιση με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και σε συνεργασία με διεθνείς θεσμούς και με την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, η οποία είναι ο κατεξοχήν φορέας που εξειδικεύεται σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα. Όπως είπα λοιπόν, δεν υπάρχουν περικοπές στο επίπεδο των συντάξεων. Ακόμα λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση και η Ελλάδα και οι Έλληνες πρέπει να το γνωρίζουν αυτό. Άρα λοιπόν, ακόμα και η ελληνική κυβέρνηση παραδέχεται ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις προκειμένου να καταστεί βιώσιμο το συνταξιοδοτικό σύστημα. Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι πλέον βιώσιμο το σύστημα αυτό. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να μπορούν να συμβάλλουν στο ασφαλιστικό σύστημα σύμφωνα με τα μέσα που έχουν στην διάθεσή τους. Υπάρχουν λοιπόν τρόποι για να συμβεί αυτό, ξεκινώντας από το αναφερόνται τα κίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότηση. Επίσης, η κυβέρνηση μπορεί να υποκαταστήσει με άλλα μέτρα. Αυτή τη στιγμή τα νούμερα βγαίνουν και το έχουμε επαναλάβει αυτό. Η κυβέρνηση μπορεί επίσης να προτείνει άλλα μέτρα σε υποκατάσταση αυτών. Αυτή τη στιγμή οι υπολογισμοί σε επίπεδο αριθμών είναι οι ίδιοι. Άρα λοιπόν αυτοί οι δέσμοι μέτρων από τους τρεις θεσμούς έχουν ως στόχο την κοινωνική δικαιοσύνη, όμως στοχεύοντας ταυτόχρονα και στους πλέον ευάλωτους. Για παράδειγμα, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, διασφαλίζοντας ότι οι προσπάθειες που θα πρέπει να καταβληθούν από όλοι θα είναι κατά αναλογία με το εισόδημά τους. Όμως να στοχεύσουμε σε περιοχές που δεν θα επιδράσουν αρνητικά σε τομείς όπως τομείς που άπτονται των πλέον ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Προτείναμε να υπάρξει κάποια μείωση σε ό,τι αφορά τις δαπάνες στον αμυντικό τομέα. Εγώ προσωπικά χρειάστηκε να καταβάλω προσπάθειες προκειμένου να πείσω την ελληνική κυβέρνηση και να την πείσω να επιβάλλει ένα λιγότερο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς για τον τομέα της ναυτιλίας και των εφοπλιστών. Αυτό έρχεται σε ευθυγράμμιση με μια τέτοια δικαιοσύνη. Επίσης,
προσπάθειες για να καταπολεμήσουμε την διαφθορά. Υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι στην Ελλάδα οι οποίοι δεν ευθύνονται για αυτή τη διαφθορά. Θα πρέπει όμως να το καταπολεμήσουμε αυτό. Μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα, την διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης, και σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και μια ανεξάρτητη φορολογική διοίκηση. Ποιος θα μπορούσε να αντίκειται σε αυτό? Αυτός είναι ο φυσιολογικός κανόνας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο ίδιος κανόνας θα πρέπει να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, και η κυβέρνηση συμφωνεί με αυτό. Για άλλη μια φορά, εμείς ήμασταν αυτοί οι οποίοι πιέσαμε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι προσφορές μας για τεχνική βοήθεια δεν εισακούστηκαν εντελώς. Αυτή λοιπόν η δέσμη μέτρων από τους τρεις θεσμούς και από τον πρόεδρο του Eurogroup, και θα πρέπει να υπογραμμίσω εδώ ότι ο κύριος Ντάισελμπλουμ έκανε άριστη δουλειά. Άριστη δουλειά όλους αυτούς τους μήνες. Ένα πολύ δύσκολο έργο, το οποίο έφερε εις πέρας με άριστο τρόπο. Αυτή λοιπόν η δέσμη μέτρων επίσης σημαίνει περισσότερη ανάπτυξη και περισσότερες επενδύσεις. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη μπορεί και θα ξεκινήσει σύντομα. Αυτή τη στιγμή κλείσουμε μια συμφωνία. Δεν υπάρχουν όμως γρήγοροι τρόποι επίλυσης σε ό,τι αφορά κάποια από τα προβλήματα των Ελλήνων. Χρειάζονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, γιατί η τιμή της ενέργειας και κάποιων βασικών αγαθών είναι μεταξύ των πλέον υψηλών στην Ευρώπη? Διότι δεν υπάρχει επαρκής ανταγωνισμός και άρνηση να αντιμετωπίσουμε τα κεκτημένα συμφέροντα. Γιατί είναι τόσο χαμηλό το επίπεδο του φοροεισπρακτικού μηχανισμού? Γιατί χρειαζόμαστε ένα σταθερό φορολογικό σύστημα για να προάγουμε τις επενδύσεις. Και πρότεινα να ενσωματωθεί ο εταιρικός φόρος, αλλά όχι με αναδρομική ισχύ για το 2014. Άρα λοιπόν η ενίσχυση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων αυτή τη στιγμή διέπεται από ανασφάλεια, και αυτό μπορεί να αποτραπεί μόνο αν υπάρξει μια συμφωνία που θα δώσει ένα αξιόπιστο πλαίσιο για την ελληνική οικονομία και τον κόσμο. Μια εμπιστοσύνη για να υπάρξει αξιοπιστία, μαζί με την ενίσχυση κονδυλίων που θα έρθουν, τα οποία βεβαίως με τη σειρά τους θα ενισχύσουν τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη. Άρα λοιπόν, τι συνέβη τελικά? Όπως ξέρετε, οι ελληνικές αρχές αποχώρησαν από τις διαπραγματεύσεις απροσδόκητα, πρέπει να πω, την Παρασκευή το βράδυ. Οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν ολοκληρωθεί και η συμφωνία δεν οριστικοποιήθηκε ποτέ. Και πάλι την Παρασκευή συνεχίσαμε να συνεργαζόμαστε από κοινού με την Κομισιόν και με άλλους, προκειμένου να υπάρξουν διαφοροποιήσεις σε επίπεδο ΦΠΑ, για παράδειγμα από το 23% στο 13%, κάτι που είχε συζητηθεί σε προηγούμενο στάδιο. Το γεγονός ότι οι Έλληνες συνάδελφοι, η διαπραγματευτική ομάδα αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις, συνέβη τη χειρότερη στιγμή. Ο πρόεδρος Ντάισελμπλουμ και εγώ προσωπικά εξηγήσαμε στον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι μια συμφωνία επί αυτών των μέτρων θα μπορούσε να ξεκλειδώσει νέα χρηματοδότηση προς την Ελλάδα, προκειμένου η Ελλάδα να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες για τους επόμενους μήνες. Επίσης, του είπαμε ότι το Eurogroup ήταν έτοιμο να συζητήσει αυτά τα μέτρα σε ευθυγράμμιση με την δήλωση του Eurogroup του Νοεμβρίου του 2012, προκειμένου να υπάρξει μακροπνοή, μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ελληνικών δημοσιονομικών. Έτσι λοιπόν, θέλαμε να συζητήσουμε το πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ο κύριος Τσίπρας το γνωρίζει αυτό. Και βεβαίως μέσω μιας της συμφωνίας θα μπορούσε να διασφαλιστεί ότι η συμβολή της Κομισιόν θα μπορούσε να επέλθει μέσα από μια νέα δέσμη βοήθειας ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκι δούλευε μέρες και νύχτες μαζί με όλους τους άλλους εμπλεκόμενους επιτρόπους, προκειμένου να στήσει και να οργανώσει όλα αυτά τα στοιχεία, προκειμένου η Ελλάδα να έχει αυτό το πακέτο ανάπτυξης 35 δισεκατομμυρίων. Αυτό δεν έχει να κάνει με τα δημοσιονομικά, αλλά έχει να κάνει και με την προώθηση των ευκαιριών ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Είναι ένα τεράστιο κομμάτι αυτό,
σε ό,τι αφορά την πρόταση της Κομισιόν, τη δική μου και του Αντιπροέδρου Ντομπρόφσκι, που προτείναμε στους Έλληνες φίλους. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πραγματικά μετακινήσει βουνά. Μέχρι την τελευταία στιγμή, όπου οι ελληνικές αρχές έκλεισαν την πόρτα. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία μέσα σε μια ευρεία ολοκληρωμένη συμφωνία βρίσκονταν πάνω στο τραπέζι. Άρα λοιπόν πραγματικά δεν έχω να κάνω νέες προτάσεις σήμερα. Περιγράφω τις προτάσεις οι οποίες ετέθησαν στο τραπέζι και ήταν τέτοιες που πρέπει να πω ότι δεν ήταν εύκολο να επιτευχθεί συμφωνία επ' αυτών σε επίπεδο Eurogroup το Σάββατο. Τι ξέρει ο ελληνικός λαός σε ό,τι αφορά τη δική μας αποφασιστικότητα και τη δική μας ευελιξία? Τι γνωρίζει για τις λεπτομέρειες ό,τι αφορά αυτές τις κοινές μας προτάσεις? Τι γνωρίζει ο ελληνικός λαός ό,τι αφορά αυτή την τελευταία προσφορά που ήμασταν υποχρεωμένοι να κάνουμε? Όχι για να επηρεάσουμε, αλλά για να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό. Τι γνωρίζει λοιπόν σε σχέση με αυτή την προσφορά που δημοσιεύσαμε και κοινοποιήσαμε εχθές, βάζοντας όλα τα στοιχεία και όλες τις λεπτομέρειες τις οποίες συζητήσαμε με τις ελληνικές αρχές? Τι γνωρίζει λοιπόν ο ελληνικός λαός σε ό,τι αφορά όλη αυτή την πρόταση? Άρα λοιπόν, μέσω ημών θέλω να ενημερώσω και τον ελληνικό λαό ότι πρέπει να γνωρίζουν ποια είναι η αλήθεια και τι βρισκόταν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όλα λοιπόν τα στοιχεία σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις που ελήφθησαν για ένα τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση τα γνωρίζει όλα αυτά τα στοιχεία και θα ήταν, νομίζω, συνετό προς την ελληνική κυβέρνηση να πει την αλήθεια προς τον ελληνικό ναό ή να δώσει αυτό το μήνυμα για να είναι γνωστό για την επόμενη Κυριακή. Σε μια δημοκρατία, και σε μια δημοκρατία βεβαίως έχει το απόλυτο δικαίωμα μια κυβέρνηση να θέτει αυτά τα ερωτήματα προς υπόψη του λαού, και ο κάθε πολίτης αξίζει να γνωρίζει το σύνολο της πληροφόρησης και όλη την αλήθεια. Από τη δική μας πλευρά η πόρτα είναι ακόμα ανοιχτή. Aber die Zeit wird immer knapper. Es ist mir fast peinlich, dies immer wieder nach Wochen wiederum diesen Satz hier zu sagen. Aber wir befinden uns jetzt in der letzten Minute. Ich habe am letzten Freitag nach dem Europäischen Rat, nicht wissend, dass die griechische Regierung die Verhandlungen unterbrechen würde, gesagt, τις διαπραγματεύσεις. Θέλαμε μέχρι τελευταία στιγμή να το παλέψουμε και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο παρένα για να βρούμε τη λύση. Έχω κάθε διάθεση μαζί με τα άλλα 18 κράτη να φτάσω σε ένα συμπέρασμα. Θέλω να έχουμε μία συμφωνία. Ξέρετε, δεν είναι μόνο θέμα των εγγράφων το οποίο πάει από εδώ και από εκεί. Δεν είναι θέμα γραφειοκρατίας. Δεν είναι καν θέμα ότι θα πρέπει αυτή τη στιγμή να πούμε ότι αν είχες κάνει εκείνη τη στιγμή αυτό και εγώ δεν έκανα και εσύ δεν έκανες, αυτό το λέω και λες. Δεν είναι και θέμα υπερηφάνειας. Ούτε οι Έλληνες είναι πιο υπερήφανοι, ούτε όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι. Είναι θέμα ότι φτάσαμε στο γόρδιο δεσμό. Θέλουμε η πολιτική να βοηθήσει τους ανθρώπους. Θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια συγκεκριμένη θέση η οποία θα βοηθήσει ή μια θέση επαναχώρησης. Θέλουμε μια θέση η οποία πραγματικά να βοηθάει και όλους τους άλλους εταίρους. Όλοι οι άλλοι προσπάθησαν να βοηθήσουν και δεν το κάνανε απλώς και μόνο επειδή είπαν ότι πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη τους Έλληνες. Πρέπει να ξέρετε ότι το κάνανε ξέροντας ότι από πίσω τους η δική τους
Οι ψηφοφόροι δεν ήταν πολύ χαρούμενοι για όλα αυτά που γινόταν. Οπότε δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να λέμε συνεχώς «Μα φταίει ο Ντάισλντομ, φταίει ο Σόιμπλε, αυτός είναι ο κακός, αυτός είναι το μαύρο πρόβατο». Δεν βοηθάει αυτό. Είμαστε μια κοινή προσπάθεια. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή για όλο τον ελληνικό λαό, αλλά πάνω απ' όλα είναι μια σημαντική στιγμή για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Πρέπει οι Έλληνες πολίτες να σηκωθούν και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον τους. Για αυτή τη γενιά τώρα, αλλά πάνω απ' όλα για τα παιδιά τους. Είναι η στιγμή για την Ελλάδα και για την πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες της και να πει στους ανθρώπους και στους πολίτες της τι πραγματικά διακυβεύεται. Δεν θα είναι εύκολο, θα είναι δύσκολο, αλλά είναι αναγκαίο. Αυτό είναι αυτό που κάνανε οι Ιρλανδοί, αυτό που κάνανε οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί, κάνανε οι Κύπροι πολλοί και φτάσαν σε ένα συμπέρασμα. Είναι η στιγμή της αλήθειας. Και δεν θα αφήσουμε ποτέ τους Έλληνες ποτέ να χαθούν. Αυτό το λέω. Και οι Έλληνες θα πρέπει να ξέρουν όμως ότι δεν θα πρέπει και εκείνοι να εγκαταλείψουν εμάς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτή η οικογένεια θα πρέπει πραγματικά να σταθεί όλοι μαζί και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και το μέλλον. Θα ήθελα να ζητήσω από τον ελληνικό λαό να ψηφίσει ναι. Ανεξάρτητα από το ερώτημα που θα διατυπωθεί τελικά υπόψη τους. Θα μπορούσε να αλλάξει το ερώτημα κατά τις επόμενες ημέρες. Αν ο ελληνικός λαός στις προτάσεις που δημοσιεύθηκαν εχθές από τους τρεις θεσμούς με τη συμφωνία του Προέδρου του Eurogroup, τόσο το καλύτερο. Ακόμα και αν η ελληνική κυβέρνηση ενάντια στην αλήθεια και ενάντια στον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν τα γεγονότα θέσει υπόψη του ελληνικού λαού την πρόταση των τριών θεσμών που θέλαμε να συζητήσουμε το Σάββατο στο Eurogroup μαζί με τους φίλους Έλληνες, θα ζητήσω από τον ελληνικό λαό να ψηφίσει ναι. Θα ζητούσα λοιπόν από τον ελληνικό λαό να ψηφίσει ναι, διότι αυτό από πλευράς ψηφοφορίας που θα έλθει από τον ελληνικό λαό θα εκπέμψει ένα μήνυμα και για την Ελλάδα και για τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Εάν ο ελληνικός λαός είναι συνειδητοποιημένος σε ό,τι αφορά τον ρόλο του, τον εθνικό και τον ευρωπαϊκό, τότε το ναι ως μήνυμα που θα έρθει προς τα έξω, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και προς τη διεθνή κοινότητα, θα σημαίνει ότι η Ελλάδα θέλει να μείνει μαζί με τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έλεγα λοιπόν προς τους Έλληνες που τους αγαπώ βαθιά, ότι δεν πρέπει να αυτοκτονήσουν γιατί φοβόμαστε το θάνατο. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ναι ανεξάρτητα από το ερώτημα που θα τεθεί. Άρα λοιπόν, ανεξάρτητα από το ερώτημα που θα τεθεί, θα πρέπει να ψηφίσουν ναι, γιατί οι Έλληνες πολίτες είναι υπεύθυνοι και βεβαίως περήφανοι για τον εαυτό τους και για τη χώρα τους. Και θα πρέπει να πούνε ναι στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη, η Ευρώπη είναι Ελλάδα. Θα δεχθώ δύο μόνο ερωτήσεις, διότι πρέπει να πάω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ζούμε σε μια πλήρη και ολοκληρωμένη δημοκρατία. Κύριε Juncker, με βάση την ανάλυση των θέσεών σας και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η ελληνική κυβέρνηση, πιστεύετε ότι αυτή η ελληνική κυβέρνηση έχει επαρκή αξιοπιστία προκειμένου να εφαρμόσει και να υλοποιήσει μια συμφωνία εάν ο ελληνικός λαός πει ναι την Κυριακή?
the Greek government has taken on Friday night. Δεν κατανοώ πλήρως όλες τις κινήσεις που έκανε η ελληνική κυβέρνηση την Παρασκευή το βράδυ, διότι η δική μου ομάδα ήταν στο ίδιο τραπέζι με την ελληνική ομάδα προκειμένου να οριστικοποιήσουμε μια συμφωνία η οποία πρόκειται να συζητηθεί το Σάββατο. Και μετά η διαπραγματευτική ομάδα των Ελλήνων ενημερώθηκε σχετικά με το δημοψήφισμα. Έτσι λοιπόν, και δεν τους κατηγορώ γι' αυτό, ήταν υποχρεωμένοι να αποχωρήσουν. Εγώ δεν είχα ενημερωθεί από τον κύριο Τσίπρα κατά την διάρκεια, αν δεν κάνω λάθος, της 20ωρης συζήτησης και συνάντησης που υπήρξε, ότι θα πήγαινε για ένα δημοψήφισμα. Δεν τον κατηγορώ. Αυτό είναι απόλυτο δικαίωμα της ελληνικής δημοκρατίας να προτείνει αυτό στον ελληνικό λαό, αλλά εξεπλάγει. Και στη συνέχεια συζήτησα με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος προσπαθούσε βεβαίως να υποστηρίξει τη θέση του, αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν σόφρον για μένα να κατηγορήσω τώρα την ελληνική κυβέρνηση. Όμως απογοητεύτηκα και σε πολιτικό επίπεδο, πώς να το θέσω, αλλά και σε ανθρώπινο επίπεδο. Προσπάθησα τα πάντα και το ξέρουνε. Oui, Pascal Verdeau, France 3. Από το κανάλι France 3, κύριε Πρόεδρε, μου φαίνεται από το ύφος σας ότι κατά κάποιο τρόπο έχετε παραιτηθεί. Δώσατε ένα έναυσμα προς το ναι. Θεωρείτε ότι αυτό θα ληφθεί με ποιο τρόπο από τον ελληνικό λαό, δεδομένης και της φήμης και της επιρροής που μπορεί να έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Είπατε ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα διατυπωθεί το ερώτημα, εσείς ψηφίζετε υπέρ του ναι. Ο Φρανσουά Ολάντ είπε ότι το βασικό διακύβευμα για τους Έλληνες είναι αν θέλουν να παραμείνουν ναι ή όχι στο ευρώ. Και εσείς είπατε νωρίτερα και παραθέσατε μάλλον λόγια του Βαλέρι Ζισκάρ Ντεστάν, ο οποίος μίλησε για μια ελεγχόμενη έξοδο της Ελλάδας από την ζώνη του ευρώ. Ο Βαλέρι Ζισκάρ Ντεστάν είναι για μένα σημείο αναφοράς, ο οποίος πραγματικά ήταν πολύ σημαντικός σε ό,τι αφορά την γνώμη του εν προκειμένου για την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, διότι πραγματικά δεν θέλαμε να υπάρχει χάσμα ή διαίρεση τότε. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν το μήνυμά μου ερμηνευθεί αρνητικά από τους Έλληνες πολίτες. Θέλω απλά να πω ότι πέραν και πάνω και έξω από την Ελλάδα θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ένα μήνυμα όχι θα είναι καταστροφικό για την συνέχεια των εξελίξεων. Άρα θέλω να ζητήσω από τον ελληνικό λαό, ανεξάρτητα από το ερώτημα και το πώς θα τεθεί, να ψηφίσει ναι. Ο πολίτης που δεν είναι Έλληνας πολίτης δεν διαβάζει τον ελληνικό τύπο, δεν ξέρει ποιο θα είναι το ερώτημα το οποίο τελικά θα προταθεί στον ελληνικό λαό για να εκφράσει την άποψή του. Θα το κατανοήσει λοιπόν ο υπόλοιπος κόσμος, όπως και όλος ο υπόλοιπος πλανήτης, με τον ίδιο τρόπο, ότι ένα όχι ελληνικό στο ερώτημα που θα τεθεί θα είναι ένα όχι, αγνώντας το ερώτημα. Αυτό σημαίνει λοιπόν, θα σημαίνει για τους άλλους ότι η Ελλάδα θέλει να πάρει αποστάσεις σε σχέση με την Ευρώπη και την Ευρωζώνη. Άρα λοιπόν επιμένω σε αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με τις δημοσκοπήσεις, αν και δεν είμαι και ιδιαίτερα υπέρμαχος των δημοσκοπήσεων, διότι αυτές οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πραγματικά τα ποσοστά κυμαίνονται σε ό,τι αφορά τα επίπεδα εμπιστοσύνης. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι βεβαίως οι Έλληνες είναι έντιμοι, εργάζονται σκληρά και θέλουν να παραμείνουν στην Ευρωζώνη. Δεν θέλω τώρα να υιοθετήσω έναν ρομαντικό τόνο, αλλά να οργανώσει κανείς μέσω μιας ψηφοφορίας αυτή την πεποίθηση
ξέροντας ότι ούτως ή άλλως η θέση της Ελλάδας είναι μέσα στην Ευρώπη και μέσα στην Ευρωζώνη. Σαφέστατα μας είπατε τι σημαίνει το ναι, αλλά δεν μας είπατε τι θα μπορούσε να σημαίνει ένα όχι. Θα μπορούσατε να το πείτε με σαφήνεια αυτό, κύριε Πρόεδρε? Ένα όχι θα σήμαινε, ανεξάρτητα από τον τρόπο που τελικά θα τεθεί το ερώτημα, διότι οι υπόλοιποι λαοί αγνοούν το περιεχόμενο της ερώτησης, ότι η Ελλάδα λέει όχι στην Ευρώπη. Monsieur Juncker, je voulais vous demander, Giovanna Pancariska, Italie. Je voulais vous demander si donc on ne doit pas s'attendre du côté des institutions des autres actions d'ici. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε άλλες δράσεις από πλευράς θεσμών από τώρα μέχρι το δημοψήφισμα, άλλες συνόδους κορυφής, άλλες συναντήσεις. Ici dans cette adresse, on connaît très bien les efforts que. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Κομισιόν και οι άλλοι θεσμοί για την προσπάθεια εξέβρεσης της λύσης. Αλλά τι νομίζετε ότι θα κρίνει την κατάσταση αν τελικά η Ελλάδα θα προβεί προς την έξοδο, αν πει όχι? Πώς νομίζετε ότι θα κριθεί η Ευρώπη ως μη ικανή να βρεθεί μια λύση απέναντι σε αυτή την κατάσταση? Είπατε πολλές φορές ότι είναι αυτή η τελευταία ευκαιρία. Μήπως αυτό είναι η τελευταία ευκαιρία σε επίπεδο Κομισιόν για να βρεθεί μια τέτοια λύση? Ήθελα λοιπόν να πω ότι η Κομισιόν, της οποίας έχω την τιμή να προείστε με, αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως μια πολιτική επιτροπή. Βεβαίως έχουμε λάβει προειδοποιήσεις από κάποια κράτη μέλη, ήμουν κομμάτι των διαπραγματεύσεων και σε επίπεδο Eurogroup αλλά και σε επίπεδο άλλων θεσμών που εμπλέκονται. Ήθελα πραγματικά να παίξω τον ρόλο μου, όχι τόσο πολύ αν θέλετε δημόσια, αλλά παρόλα αυτά με αποφασιστικό τρόπο. Προσφέραμε λοιπόν στην ελληνική κυβέρνηση αυτήν την δυνατότητα, αυτήν την πιθανότητα, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, ούτε απέναντι σε άλλες χώρες όπως την Ιρλανδία, να υπάρξει δηλαδή συμμετοχή σε επίπεδο διαπραγματεύσεων των πολιτικών θεσμών, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι παραγωνίσαμε τους άριστους δημόσιους υπαλλήλους σε τεχνικό επίπεδο. Άρα λοιπόν πραγματικά με μεγάλη ένταση και με μεγάλο εύρος εμπλέξαμε το πολιτικό επίπεδο ανάμεσα σε ευρωπαϊκούς και εθνικούς θεσμούς. Είναι επίσης μια ευκαιρία για τον ελληνικό λαό να δείξει ότι η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένα φεύρεμα τεχνοκρατικό, αλλά εμπνέεται και συντονίζεται από πολιτικούς άνδρες οι οποίοι θέλουν να συνθέσουν και ελληνικά και ευρωπαϊκά στοιχεία, το οποίο θα επιτρέψει στο σύνολο, στο όλο, να καταλήξει σε μια ενάρετη λύση προς όφελος του ελληνικού λαού αλλά και των άλλων ευρωπαϊκών λαών. Ευχαριστώ.